Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ίσως είναι ο πιο χρήσιμος άνθρωπος σήμερα στην Ευρώπη. Διότι το ζητούμενο σήμερα στην Ευρώπη είναι η ανάπτυξη. Είναι γνωστό ότι σε αντίθεση με όσα συνέβησαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρώπη προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κρίση με τη συνταγή της λιτότητας. Γι' αυτό το λόγο, αντί να επιλύσει την κρίση, την βάθινε ακόμα περισσότερο, υποθηκεύοντας μάλιστα την αναπτυξιακή προοπτική της. 5 χρόνια αργότερα, η Ευρώπη, επιτρέψτε μου την έκφραση, βολοδέρνει ανάμεσα στην σκύλα της ύφεσης και της στασιμότητας και στην χάριδη του αποπληθωρισμού. Και η Ελλάδα, η οποία μπήκε πρώτη στο εργαστήρι της λιτότητας, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή για ευρωπαϊκή χώρα ανθρωπιστική κρίση και ένα δημόσιο χρέος πολύ μεγαλύτερο σε απόλυτο μέγεθος ως ποσοστό του ΑΕΠ από αυτό που είχε πριν την κρίση. Οι υπερασπιστές της λιτότητας, αμυνόμενοι απέναντι στην ίδια την πραγματικότητα που τους διαψεύδει καθημερινά, προσπαθούν να αποδώσουν την αποτυχία του μνημονίου στην απουσία μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεις πράγματι δεν υπήρξαν. Ακριβώς επειδή υπήρξαν απορρυθμίσεις. Υπήρξε η αποδιάρθρωση ως δήθεν αναδιάρθρωση και υπήρξε επίσης η προστασία των συμφερόντων μιας διαπλεκόμενης ολιγαρχίας στην Ελλάδα με παραλήψεις ρυθμίσεων ή και με συγκεκριμένες διατυπώσεις ρυθμίσεων. Η νέα κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που πραγματικά έχει ανάγκη η Ελλάδα. Να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που δεν τόλμησαν να πραγματοποιήσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις με το παρελθόν. Δεν έχουμε δεσμεύσεις με την οικονομική ολιγαρχία. Ιδιαίτερα η φορολογική μεταρρύθμιση, η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, της φοροκλοπής, εκτός από πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι και πράξη πολιτικής αλληλεγγύης προς τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, οι οποίοι πλήρωσαν την πολιτική διαπλοκή της ολιγαρχίας στην Ελλάδα. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε πολύ στενά με τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη, προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής μας που έχουν ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο. Αυτή η συνεργασία θα γίνει όχι με βάση το προηγούμενο της λεγόμενης εργαλειοθήκης, που νομίζω έκανε επικοινωνιακή ζημιά και στις δύο πλευρές, αλλά θα γίνει με βάση τη λαϊκή εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό, με βάση το πρόγραμμα που εξαγγείλαμε κατά την τριήμερη συζήτηση στις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Είμαι αισιόδοξος ότι από κοινού με τον κύριο Γκουρία και τους συνεργάτες του, η σημερινή μας συνάντηση μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας σχέσης ανάμεσα στον ΟΣΑ και την ελληνική κυβέρνηση και την Ελλάδα. Νομίζω ότι γυρίσαμε σελίδα στο κεφάλαιο των χρήσιμων και αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για τη χώρα μας. Αποφασίσαμε να συστήσουμε μία μόνιμη κοινή επιτροπή συνεργασίας που θα προετοιμάσει ένα σύμφωνο για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή με δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Αποφασίσαμε να έχουμε στενή συνεργασία και την βοήθεια του ΟΣΑ για την εκπόνηση και εφαρμογή του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων. Πολύ σύντομα θα μεταβώ στο Παρίσι, όπου θα έχω την ευκαιρία να επισημοποιήσω αυτή τη σχέση συνεργασίας και να δούμε συγκεκριμένες πτυχές για το πώς προχωράμε σε συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κουρία και τους συνεργάτες του για την κατανόηση και για τη βοήθεια που δείχνουν σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό. Μια βοήθεια που για την ελληνική κυβέρνηση είναι εξαιρετικά ωφέλιμη. Και να τον διαβεβαιώσω ότι η βούλησή μας είναι να προχωρήσουμε σε σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα αντιστρέψουν αυτή την εικόνα. Την εικόνα την αρνητική για την Ελλάδα. Ο κύριος Γκουρία είναι, όπως γνωρίζετε, Μεξικάνος. Ίσως να μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο καλύτερα το γεγονός ότι μόνο με το Μεξικό μπορεί να συγκριθούμε σε κάποιους δείκτες και σε κάποια ποσοστά που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά, με την φοροδιαφυγή, με κακές πρακτικές. Όμως ο κύριος Κουρία έχει καταφέρει να συμβάλλει σε σημαντικές αλλαγές που βελτίωσαν στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών του, γνωρίζει τις καλές πρακτικές και η βοήθειά του θα είναι πολύ χρήσιμη, ώστε να είμαστε σε θέση σε λίγα χρόνια να πούμε ότι καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, να αντιστρέψουμε αυτούς τους εξαιρετικά αρνητικούς δείκτες και να ξανακάνουμε την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Σας ευχαριστώ επίσης για τη γενναιοδορία σας ως προς τον χρόνο που μου διαθέσατε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για το γεγονός ότι μοιραστήκατε μαζί μας κάποιες από τις προτεραιότητες της νέας σας κυβέρνησης. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ, διότι μόλις εχθές, καθώς διπνούσαμε με τον Υπουργό κύριο Βαρουφάκη, η ψήφος εμπιστοσύνης σας εδόθη στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να σας ευχηθώ τα καλύτερα και να σας συγχαρώ αλλά και να σας προσφέρω τη μέγιστη υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει ο ΟΣΑ στη νέα σας κυβέρνηση. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΟΣΑ. Επομένως, για μένα, το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα αποτελεί την φυσική απόκριση ενός οργανισμού του οποίου μέλος είναι η Ελλάδα και επομένως βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να συνεργαστούμε με την Ελλάδα αλλά και να εργαστούμε για την Ελλάδα. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, επιτρέψτε μου να τονίσω την συνεργασία και την ανάπτυξη, γιατί αποτελούν αναπόσπαστο σκέλος του ονόματος του οργανισμού μας. Προφανώς, έχουμε μεταξύ της εντολής μας αναλάβει καθήκοντα μεταξύ αυτών και τη διεκπεραίωση, μάλλον την εκπόνηση καλύτερων πολιτικών για καλύτερη ζωή. Αυτές οι λέξεις ορίζουν και περιγράφουν την εντολή μας. Και αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτό ακριβώς είμαστε εδώ να προσφέρουμε στην Ελλάδα. Δεν ήλθαμε στην Ελλάδα για να υποδείξουμε στην χώρα σας τι ακριβώς οφείλει να πράξει. Δεν ήρθαμε εδώ για να υποδείξουμε στους Έλληνες τι να κάνουν με την Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τι πρέπει να κάνουν. Εκείνοι εκφράστηκαν, σας ανέθεσαν μια ισχυρή εντολή. Και τώρα εσείς θα λάβετε την εντολή και θα εργαστείτε με βάση αυτήν, αλλά εμείς βρισκόμαστε εδώ για να συνομιλήσουμε με την ελληνική κυβέρνηση και να την ενημερώσουμε, να της πούμε τι ακριβώς κάνουν άλλες χώρες. Άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Είτε μιλούμε για το πεδίο της φορολόγησης, είτε μιλούμε για την εισπράξη των φόρων, είτε ασχολούμαστε με την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Είμαστε εδώ προκειμένου να εξασφαλίσουμε πως τα βήματα που θα λάβουν χώρα θα ωφελήσουν τους Έλληνες πολίτες. Και οι Έλληνες πολίτες θα έχουν περισσότερες επιλογές. Επιλογές, ποιότητα κτλ. Επίσης, καθώς στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες,
Υπάρχουν ομάδες που διαμορφώθηκαν σύν τον χρόνο και μετατράπηκαν σε ομάδες συμφερόντων. Και αυτές οι ομάδες αντιστέκονται στην αλλαγή, διότι η αλλαγή θα απειλούσε τις δικές τους θέσεις ή την κατάστασή τους. Και καθώς αυτή δεν είναι η μόνη χώρα παγκοσμίως στην οποία αντιμετωπίζει κανείς αυτήν την κατάσταση, βεβαίως αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τύχει διαχείρισης και αντιμετώπισης. Τα διοπόλια, τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια όλων των ειδών, τα πόλια, εξάλλου μιλάμε για σύνθετη λέξη με ελληνικές ρίζες. Δεν λέω ότι έχετε εσείς το μονοπόλιο. Από την άλλη όμως, ναι, υπάρχει και ολιγοπόλιο και μονοπόλιο και διοπόλιο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης για να εξασφαλίσουμε πως τα ωφέλη της ανάπτυξης και τα ωφέλη της αλλαγής θα βοηθήσουν την πλειονότητα των Ελλήνων και όχι μόνο κάποιους, ολίγους, οι οποίοι τυχάνει να είναι ιδιοκτήτες εταιριών σήμερα. Επίσης, υτίθενται ζητήματα αντίληψης. Αντίληψης ενιών όπως διαφάνεια, ακεραιότητα και βεβαίως το θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Προφανώς πρόκειται για πεδίο στο οποίο, καταρχήν ξεκινώντας από την διαχείριση της αντίληψης, θα πρέπει κανείς να αναλάβει δράση. Και πάλι, σε αυτό το πεδίο, όσα δεν πρόκειται να υποδείξει στους Έλληνες τι πρέπει να κάνουν. Για τα προαναφερθέντα, εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα τι πρέπει να γίνει. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να θέσουμε επιτάπητος ή να φέρουμε στο τραπέζι εργαλεία και μέσα, να μιλήσουμε και να αναπτύξουμε μηχανισμούς για τις δημόσιες συμβάσεις, για τις προμήθειες, θέματα σύγκρουσης συμφερόντων ή αποκάλυψη στοιχείων με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και ξαναλέω ότι αυτά είναι ζητήματα που απασχολούν πάρα πολλές χώρες ανεξαιρέτως παγκοσμίως και όχι αποκλειστικό στην Ελλάδα. Αυτά είναι ζητήματα που βεβαίως άπτονται του στοιχείου της εμπιστοσύνης από πλευράς των Ελλήνων πολίτων απέναντι στην κυβέρνησή τους και την κοινωνία τους. Η εμπιστοσύνη, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μία από τις μεγάλες απώλειες της κρίσεως. Πρόκειται για μια απώλεια. Η κρίση εξάλλου επέφερε απώλειες όπως μείωση της ανάπτυξης, αύξηση της ανεργίας και πάλι ξαναλέω πως η Ελλάδα υπέστη αυτές τις απώλειες με άμεσο τρόπο και έτσι οδηγηθήκαμε σε ενίσχυση των ανισοτήτων και βεβαίως υπήρξε και διαραγή της εμπιστοσύνης. Γι' αυτό θέλουμε να εργαστούμε και να συνεργαστούμε με την Ελλάδα σε όλους αυτούς τους τομείς και τα πεδία. Επιθυμούμε να συνεργαστούμε με την Ελλάδα προκειμένου να επανέλθει η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη όχι μόνο στα λογιστικά βιβλία, αλλά να υπάρξει ανάπτυξη χάριν των Ελλήνων πολιτών. Και βεβαίως το δικό μας μήνυμα σε εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι το εξής. Μπορείτε να βασίζεστε στον ΟΣΑ για να στηρίξει την διαρθρωτική προσαρμογή, το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Κάποια από αυτά τα μέτρα βεβαίως θα χρειαστούν χρόνο. Κάποια από αυτά τα μέτρα δεν αποδίδουν και δεν φέρουν αποτελέσματα αμέσως. Όταν μιλούμε για την παιδεία, όταν μιλούμε για την καινοτομία, όταν ομιλούμε για την φορολογική διάρθρωση, όταν ομιλούμε για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την δικαιοσύνη, την κοινωνική, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται, δεν καθίστανται εμφανή, μία νυχτή. Όμως αυτοί είναι τρόποι και μέσα προκειμένου η Ελλάδα τελικώς να εξασφαλίσει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Και όλα αυτά τα είναι ζητήματα που μας απασχολούν για το σήμερα και το αύριο. Και πέραν των άμεσων πιέσεων που ασκούνται στο πεδίο το οικονομικό, υπάρχει πάντα το αύριο. Υπάρχει πάντοτε το μέλλον. Και αυτό είναι το μέλλον, το αύριο, αυτό για το οποίο προετοιμαζόμαστε και συνεργαζόμαστε μαζί σας. Όπως προείπα, σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή φιλοξενία, κύριε Πρωθυπουργέ. Πάρουμε ερωτήσεις. If you want. Yes, but I think you don't have too much time. We have one and one only, because we need to. Need to go. Θα δεχτούν λοιπόν από μία ερώτηση, καταλαβαίνω. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα χρησιμοποιήσετε κάποια από τα στοιχεία της εργαλειοθήκης που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, είχε συνεργασία με τον ΟΣΑ? Όπως σας είπα στην πρώτη μου ομιλία, η λεγόμενη εργαλειοθήκη του ΟΣΑ
δεν ήταν πράγματι η εργαλειοθήκη του ΩΣΑ, αλλά ήταν η εργαλειοθήκη της προηγούμενης κυβέρνησης που την ονόμασε εργαλειοθήκη του ΩΣΑ. Σήμερα συζητάμε σε μια νέα βάση. Όπως ακούσατε από τον κύριο Γκουρία, έρχεται εδώ με διάθεση όχι να υποδείξει, αλλά να συνεργαστεί. Θα σεβαστούμε την λαϊκή εντολή και τις προγραμματικές δηλώσεις που καταθέσαμε χθες, αλλά είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας διαβεβαιώσουμε ότι αυτή η συνεργασία θα είναι εξαιρετικά επικοδομητική, διότι έχουμε κοινούς στόχους. Η πάταξη της φοροδιαφυγής, η πάταξη της διαφθοράς, η αντιμετώπιση φαινομένων διαπλοκής, η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί και έχουν αποδώσει, προκειμένου να κάνουμε την Ελλάδα μια χώρα κανονική ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, χωρίς μαύρο πολιτικό χρήμα, χωρίς φαινόμενα λαθρεμπορίας που στερούν δισεκατομμύρια τα δημόσια έσοδα. Είναι μια δυνατότητα που δεν αφορά, αν θέλετε, την επιβολή κάποιων μέτρων από τρίτους, αλλά την δική μας αποφασιστικότητα να συγκρουστούμε με τα κακώς κείμενα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Επίσης, η αναγκαιότητα να έχουμε έναν αποτελεσματικό δημόσιο τομέα, να χτυπήσουμε το πελατειακό κράτος, δεν είναι κάτι που έρχονται κάποιοι από το εξωτερικό να μας τα επιβάλλουν. Είναι δική μας απόφαση και αποφασιστικότητα. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι έχουμε κοινούς στόχους και διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ στενά προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτούς τους κοινούς στόχους και πολύ σύντομα να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. From Reuters news agency, for Mr. Gurria, κύριε Γκουρία, what you both have said today mean και οι δύο κάνατε δηλώσεις να υποθέσουμε πως ο ΩΣΑ πλέον θα επιβλέψει το πρόγραμμα γέφυρα που επιθυμεί η κυβέρνηση ή μήπως όχι. Και επίσης κάτι ακούστηκε για ένα πρόγραμμα 10 σημείων με στόχο την ανάπτυξη. Το συζητήσατε και έχετε συμφωνήσει ως ο ΩΣΑ να στηρίξετε την Ελλάδα επ' αυτού. Η απάντηση και στις δύο υποερωτήσεις σας είναι όχι και όχι, η ίδια δηλαδή. Και τούτο διότι εμείς δεν προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε κανέναν, ούτε να διαδραματίσουμε συγκεκριμένο ρόλο, πέραν του ρόλου που επιθυμεί η κυβέρνηση ελληνική να αναλάβουμε εμείς. Και ξαναλέω, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Γιατί? Διότι ο ΩΣΑ συνεργάζεται στα πεδία αυτά, δηλαδή στο πεδίο της διακυβέρνησης, της φορολόγησης, της πάταξης, της διαφθοράς, της διαφάνειας, της δημόσιας διοίκησης, αλλά εργαζόμαστε επίσης και σε άλλα πεδία, όπως μεταξύ άλλων έρευνα και ανάπτυξη, παιδεία, υγεία, υποδομές. Το χρηματοεπιστωτικό σύστημα. Εργαζόμαστε επί αυτών των πεδίων επί σειρά ετών ως ΩΣΑ. Συνεπώς έχουμε συλλογική εμπειρία. Έχουμε μακράν πείρα και αυτήν ακριβώς θέτουμε στην υπηρεσία του συνομιλητή μας που είναι η ελληνική κυβέρνηση. Και η ελληνική κυβέρνηση με τη σειρά της θα εξετάσει την δική μας εμπειρία, θα επιλέξει αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε και ενδεχομένως θα επιλέξει να μεταμορφώσει όλα αυτά σε κανόνες, κανονισμούς, ενδεχομένως και νομοθετήματα. Ίσως. Όμως αυτά τα προσφέρουμε στην ελληνική πλευρά. Εμείς δηλαδή προσφέρουμε όλους τους συγκριτικούς δείκτες και τα σημεία αναφοράς ή σύγκρισης. Εμείς δηλαδή σκοπεύουμε να προσθέσουμε πράγματα ή θέλουμε να νιώσει η κυβέρνηση, δηλαδή η ελληνική, πως είναι στοιχείο περιουσιακό εδώ στη διάθεση της κυβέρνησης ο ΩΣΑ και είμαστε εδώ για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, να θέσουμε το διάλογο για τις υπηρεσίες μας με στόχο την ενίσχυση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί έχει άλλες θεσμικές σχέσεις η ελληνική κυβέρνηση με άλλους φορείς, με άλλα όργανα, οργανισμούς διεθνείς και ευρωπαϊκούς και αυτές οι σχέσεις θα συνεχίσουν. Θα συνεχίσει και ο διάλογος με αυτά τα όργανα και τους οργανισμούς. Αυτό που λέμε είναι το εξής. Είμαστε εδώ ως ΩΣΑ, συμπαρατασσόμεθα με την ελληνική κυβέρνηση και στηρίζουμε το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, αυτός είναι ο ρόλος μας. Ερίστο εμπαρόδο, πάντοτε αυτός ήταν ο ρόλος μας. Δηλαδή, δεν επιχειρούμε να αναλάβουμε νέους ρόλους, ούτε επιδιώκουμε να ενισχύσουμε ή να προσθέσουμε κάτι στον τρόπο που ερμηνεύουμε την δική μας εντολή και το ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ.
ακούσαμε τις κοινές δηλώσεις που έγιναν αλλά και τις απαντήσεις που έδωσαν στην